πολλοί συνάνθρωποι μας δυσκολεύονται να καθίσουν για πολλή ώρα ή ακόμη και να καθίσουν τελείως. Αιτία για αυτό μπορεί να είναι οι γνωστές σε όλους αιμορροίδες. Πρόκειται για μία από τις πιο συχνές παθήσεις που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα της καθημερινής ζωής. Σε λίγο, όλες τις πληροφορίες για τις αιμορροίδες εδώ στην εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν τα 2/3 των ανθρώπων. Πρόκειται βεβαίως για την αιμορροειδοπάθεια, ένα ζήτημα το οποίο, όσο και μικρό και αν ακούγεται, μπορεί να στερεί στην ποιότητα ζωής έναν άνθρωπο, να του φέρει δυσκολίες στην καθημερινότητά του, αλλά κυρίως στο να απολαμβάνει τις καθημερινές συνήθειες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η επιστήμη δίνει και εδώ τη λύση και συχνά η χειρουργική είναι εκείνη η οποία θα μας δώσει το καλύτερο και ακριβές αποτέλεσμα. Το βέβαιο είναι όμως ότι όλα πρέπει να γίνονται με βάση την εξατομίκευση του προβλήματος, γιατί ο κάθε ασθενής δεν είναι ο ίδιος. Για το θέμα λοιπόν αυτό, κοντά μας έχουμε τον δόκτωρα Αναστάσιο Ξιάρχο, γενικός χειρουργός. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και τώρα που κάνατε αυτή την εισαγωγή, πόσο χαλάει δηλαδή την ποιότητα ζωής, μερικές φορές αλλάζει και την ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, θεωρούμε ότι ο Μέγας Ναπολέων έπασχε από αιμορροειδοπάθεια. Αυτό είναι τεκμηριωμένο. Mm. Και όταν ήταν να γίνει η μάχη του Βατερλό, είχε μια οξύ αιμορροειδική θρόμβωση, mm-hmm. η οποία είναι μια συνήθης επιπλοκή της αιμορροειδοπάθειας. Πολλοί άνθρωποι μας ακούνε τώρα, το έχουν βιώσει. Ο πόνος είναι αφόρητος, η δυσφορία είναι μεγάλη και ο ασθενής δεν μπορεί να κάτσει καν. Οπότε δεν μπορούσε να υπεύσει στο άλογο του. Και έτσι δεν ήταν δυνατόν να παρευρεθεί από την αρχή στη μάχη. Mm-hmm. Και ενδεχομένως λέμε εμείς οι γιατροί που ασχολούμαστε με αυτό μαζί με τους ιστορικούς, ότι αν δεν είχε την αιμορροειδοπάθειά του, ίσως θα ήταν άλλη έκβαση της μάχης της συγκεκριμένης. Θα άλλαζε λοιπόν τον ρου της ιστορίας ενδεχομένως. Ευτυχώς τότε, ακριβώς. Δεν ξέρω, ευτυχώς ή δυστυχώς, αυτό θα το κρίνει η ιστορία. Πάντως το βέβαιο είναι ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο θεωρείται ταμπού. Ναι. Δεν το συζητάει πολλοί κόσμος εύκολα και ανοιχτά. Ακριβώς. Ωστόσο, είναι ένα κοινό μυστικό γιατί είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που το αντιμετωπίζουν και προσπαθούν να βρουν λύση διακαώς με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Το πώς θα το δούμε. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, πάμε λίγο να δούμε γιατί προκαλείται και ποια είναι τα αίτια ουσιαστικά της αιμορροειδοπάθειας. Ναι. Η αιμορροειδοπάθεια είναι πολυπαραγοντική νόσος. Έχουμε καταλήξει ότι το κυριότερο ίσως στοιχείο που οδηγεί στην αιμορροειδοπάθεια είναι τα γονίδια. Είναι αυτό που λέμε κληρονομικότητα. Μάλιστα. Και μερικοί ρωτάνε, ναι, μα οι γονείς μου δεν είχαν. Δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Επειδή κληρονομείται η νόσος με γονίδια υπολοιπόμενα, μπορεί να μην είχαν εμφανώς την πάθηση οι προγονείς μας, αλλά να είχαν το γονίδιο, έσμιξαν τα δύο υπολοιπόμενα και εκφράστηκαν σε εμάς. Άρα είναι αυτό που λέμε ότι καμιά φορά παρουσιάζεται ένα πρόβλημα από γενιά σε δεύτερη γενιά και όχι απευθείας. Ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι η κληρονομικότητα. Η κληρονομικότητα, δηλαδή αν έχουμε γονίδια που θα μας οδηγήσουν στην αιμορροειδική νόσο, πρέπει να βοηθήσει εντός εισαγωγικών και το περιβάλλον. Mm-hmm. Αν δηλαδή έχουμε τη γονιδιακή προδιάθεση και ταυτόχρονα κάνουμε καθιστική ζωή, τρώμε με το δυτικό τρόπο. Δώστε μου ένα παράδειγμα για να το κατανοήσουμε. Κορεσμένα λιπαρά, mm-hmm. Fast foods, τροφές οι οποίες είναι πολύ επεξεργασμένες, καθιστική τη ζωή, αλκοόλ, κάπνισμα. Αλκοόλ, κάπνισμα, άρση υπερβολικού βάρους. Άρα λοιπόν και η πίεση είναι αυτή η οποία μπορεί να συνεισφέρει. Και η πίεση και η δυσκυλιότητα. Γιατί η δυσκυλιότητα ουσιαστικά, ένα από αυτά τα πράγματα που κάνει είναι την αυξημένη ενδοκυλιακή πίεση. Άρα, εάν έχουμε και τη γονιδιακή προδιάθεση, τότε είναι σίγουρο θα εκδηλώσουμε αιμορροειδοπάθεια, αιμορροειδική νόσο. Μάλιστα. Έτσι. Το πρόβλημα αυτό όμως εμφανίζεται σε κάποιες συγκεκριμένες ηλικίες ή σε κάποιο συγκεκριμένο φύλο. Ας πούμε, είναι πιο συχνό σε άνδρες, γυναίκες, νέους, ίσως μεγαλύτερους. Κοιτάξτε. Πιστεύαμε ότι είναι πιο συχνό στις γυναίκες, διότι αυξάνει την ενδοκυλιακή πίεσή τους με την εγκυμοσύνη. Mm-hmm. Ένα στοιχείο που δεν το έχουν οι άνδρες. Παρ' όλα αυτά, οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων όσο αφορά τη συχνότητα της πάθησης δεν είναι σημαντικές. Αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια. Και εγώ τα τελευταία 30 χρόνια που ασκώ το λειτουργήμα της ιατρικής, είναι ότι πέφτει ο μέσος όρος ηλικίας. Δηλαδή βλέπουμε παιδιά, ναι, 21 ετών, 22, 23, να έρχονται με αιμορροειδική νόσο. Τώρα, εκεί, συγγνώμη λίγο, σας διακόπτω, αλλά ειδικά στα παιδιά της ηλικίας αυτής,
υπάρχει συγκεκριμένη αιτία για την οποία παρουσιάζεται τόσο νωρίς στην ζωή τους. Νομίζω, και αυτό συζητάμε και στα συνέδρια, ότι όσοι έχουμε παιδιά το ξέρουμε, ότι τα παιδιά τώρα κάθονται πολλές ώρες. Mm-hmm. Δεν βγαίνουν έξω. Δεν παίζουν στις γειτονιές. Άρα είναι συνήθως ένα δωμάτιο κλεισμένα με έναν υπολογιστή, με ένα τάμπλετ. Άρα έχουν πολύ καθιστική ζωή. Και ίσως να παίζει ρόλο και η μη σωστή διατροφή. Δηλαδή, αυτό είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, λοιπόν. Έτσι. Είναι επιβαρυντικό στην περίπτωση αυτή. Είναι ένα παρεμφερές αίτιο και για την κίστη του κόκκιγκα. Είναι. Όπου και εκεί έχουμε ακριβώς την καθιστική ζωή και βέβαια την πολύωρη παραμονή σε μια καρέκλα ή σε ένα αντίστοιχο καναπέ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και η κίστη κόκκιγκος έχει κληρονομική προδιάθεση. Mm-hmm. Και ένας από τους περιβαλλοντικούς λόγους που μπορεί να οδηγήσουν στην εκδήλωσή της, είναι η πολύ ωραία καθιστική ζωή των εφήβων. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, οι νέοι 20-21 ετών μπορεί και αυτοί να παρουσιάσουν προβλήματα αιμορροειδοπάθειας. Και βέβαια για ένα νεαρό παιδί τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα, γιατί δεν έχει ζήσει τίποτα, δεν έχει χαρεί την μετεφηβική ζωή, δεν έχει γνωρίσει ακόμη καταστάσεις οι οποίες έρχονται και αυτές με την ηλικία, μια σχέση. Πόσο σημαντικό μπορεί να είναι αυτό για τη ζωή ενός τέτοιου ανθρώπου? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αμέσως του περιορίζει πάρα πολλά πράγματα της καθημερινότητάς του. Του περιορίζει την κινητικότητα, το να μπορεί να φάει και να πιει και να συμμετέσχει στην παρέα του σε όλα αυτά που είπατε, και είναι ίσως από τους πιο συνειδητοποιημένους ασθενείς που ψάχνουν να βρουν τον γιατρό τους και θέλουν άμεση λύση και θεραπεία για να απαλλαγούν από αυτό και να μπορούν να χαρούν τη ζωή τους. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα στις εγγύους και το πρόβλημα, μάλλον τη συχνότητα που μπορεί να παρουσιάσουν την αιμορροειδοπάθεια, ήθεστε όταν μια γυναίκα είναι έγκυος, κάποιες νόσοι που εμφανίζονται να υποχωρούν μετά την εγκυμοσύνη. Η αιμορροειδοπάθεια είναι μια τέτοια νόσος? Σαφέστατα. Η αιμορροειδοπάθεια οφείλεται στην αύξηση της ενδοκυλιακής πίεσης. Mm-hmm. Η δυσκυλιότητα αυξάνει την ενδοκυλιακή πίεση, η εγκυμοσύνη την αυξάνει. Πολλές λοιπόν γυναίκες, καθώς προχωράει η εγκυμοσύνη τους, έχουν πρόβλημα με τις αιμορροίδες. Δεν μπορούμε να δράσουμε όμως στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Βεβαίως. Ούτε ιδιαίτερα φαρμακευτικά, αλλά πολύ περισσότερο χειρουργικά. Πάμε λοιπόν συντηρητικά και λέμε ότι όταν με το καλό γεννηθεί το μωρό, περιμένουμε και 6 μήνες, γιατί μέσα σε αυτό το εξάμηνο είναι πολύ πιθανό ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να μην έχει πρόβλημα. Να απορροφηθεί δηλαδή ξανά από τον οργανισμό. Να απορροφηθεί και να μην χρειαστεί να κάνουμε κάτι. Αλλά μου έχουν τύχει αρκετές φορές γυναίκες που γέννησαν και τις χειρούργησα μετά από 3, 4, 5, 6, 7 μέρες. Mm-hmm. Άμεσα. Γιατί κάνανε αυτό που λέγαμε και με τον Απολέοντα, μια μεγάλη οξία αιμορροειδική θρόμβωση, που είναι μια κατάσταση η οποία φαινώς είναι αφόρητη, αλλά αφετέρου εγκυμονή κινδύνους, γιατί ένας θρόμβος μπορεί να μολυνθεί και να κάνει περιεδρικό απόστημα, να κάνει πυρετό, να κάνει συρρίγγιο. Πρόκειται λοιπόν, γιατρέ, για έναν θρόμβο ο οποίος μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα και στην καρδιά, γιατί συνήθως όταν ακούμε για εμβολή ή για κάποιο θρόμβο που μπορεί να χτυπήσει την καρδιά, το μυαλό μας πηγαίνει αλλού. Ναι. Όχι. Δεν μπαίνει στην κυκλοφορία του αίματος. Προκαλεί τοπική βλάβη, η οποία επειδή έρχεται σε επαφή με τα μικρόβια της περιοχής, μολύνεται κάποιες φορές, η μόλυνση κάνει απόστημα, το απόστημα πυρετό, σύψη και συρρίγγιο. Μάλιστα. Μιλάμε για αιμορροειδοπάθεια. Το ζητούμενο είναι τι ακριβώς αντιμετωπίζουμε, τι είναι αυτό το οποίο πάει στραβά λάθος στην περιοχή εκείνη και πλέον μας δημιουργεί ένα πρόβλημα. Καταρχήν, οι αιμορροίδες είναι φυσιολογικά όργανα, που σημαίνει ότι όλοι γεννιόμαστε έχοντας φυσιολογικές αιμορροίδες. Γιατί? Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η εγκράτεια. Mm-hmm. Δηλαδή οι αιμορροίδες κλείνουν το έντερό μας. Σφραγίζουν σαν σφυκτήρας λοιπόν λειτουργεί, προκειμένου να μην έχουμε ακράτεια. Σαν αγκιακό μαξιλάρι που επενδύει το σφυκτήρα. Μάλιστα. Ο σφυκτήρας το πιέζει και το αγκιακό μαξιλάρι κλείνει. Ταυτόχρονα, σαν αγκιακό μαξιλάρι, καθώς διέρχονται από την περιοχή τα κόπρανα, δεν τα αφήνουν να τραυματίσουν το βλενογόνο, άρα προστατεύουν από το να μην πάθουμε ραγάδες, συρρίγγια κτλ. Προστασία, εγκράτεια. Επομένως είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει εκεί. Πρέπει να υπάρχει. Αυτό είναι ο πυρήνας της σύγχρονης θεραπείας της αιμορροειδοπάθειας. Γιατί παλαιότερα αφαιρούσαμε. Ό,τι δηλαδή προέκυπτε, το βγάζαμε, αφαιρούσαμε κάτι τέτοιο. Αυτό τι συνέπειες μπορεί να έχει λοιπόν? Άρα,
Όταν έπρεπε να χειρουργηθεί ο ασθενής, το μόνο μας όπλο ήταν ένα ψαλίδι και ένα νηστέρι και να αφαιρέσουμε. Είδαμε όμως ότι αυτό είχε προβλήματα. Σ' άλλους έκανε ακράτεια. Σ' άλλους έκανε στένωση. Σε πολλούς είχαμε επανάληψη της πάθησης. Υποτροπή που λέμε εμείς. Από άλλο σημείο ή από το ίδιο σημείο το χειρουργημένο. Και έτσι λοιπόν πέρασε στο DNA μας και από στόμα σε στόμα και όλοι οι ασθενείς που έρχονται τώρα να αντιμετωπιστούν φοβούνται το εξής. Το να ξαναβγεί, το να πάθουμε ακράτεια, το να πάθουμε στένωση. Ναι, συνέβαιναν αυτά. Γι' αυτό άλλαξαν τα όλα. Και όταν κατανοήσαμε ότι δεν πρέπει να αφαιρούμε, αλλά πρέπει ουσιαστικά να θεραπεύουμε και να πηγαίνουμε στην φάση εκείνη που ήμασταν παλιά, δηλαδή με φυσιολογικές αιμορροίδες, ήρθε η τεχνολογία, μας προσέφερε τα μέσα και έτσι κατορθώσαμε αυτό και άλλαξε η κουλτούρα της θεραπείας. Αυτή η κουλτούρα της θεραπείας στο παρελθόν γινόταν με τι τέχνικες, δηλαδή με ανοιχτό χειρουργείο παρεμβαίνατε εκεί και αυτό βέβαια θα έχει συνέπειες στον χρόνο αποκατάσταση, στην επώδυνη κατάσταση του ασθενούς, ενδεχομένως και σε μια φάση της ζωής του η οποία δεν θα μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Ναι. Κοιτάξτε. Έπρεπε να χειρουργήσουμε τον άρρωστο, διότι είτε πόναγε αφόρητα, είτε δεν μπορούσε να είναι λειτουργικός στο επάγγελμά του, στην κοινωνική του ζωή, είτε κινδύνευε γιατί είχε δημιουργηθεί απόστημα, συρρήγγιο ή αρχόμενη σύψη. Άρα ήταν επιβεβλημένη η θεραπεία. Κάτι έπρεπε να γίνει. Αυτό που κάναμε, γιατί δεν μπορούσαμε και κάτι άλλο, ήταν μια επέμβαση η οποία ξεκίνησε τον προηγούμενο αιώνα, κοντά στα 1930, και τι κάναμε, με ένα ψαλίδι, με ένα νηστέρι, κόβαμε, αφαιρούσαμε τις αιμορροίδες του άρρωστου. Αυτό ήταν. Μάλιστα. Τα προβλήματα ήταν αυτά που είπαμε πριν, πέρασαν στον κόσμο, φοβότανε τη θεραπεία, φοβότανε την επέμβαση, δικαίως, με αποτέλεσμα άφηνε το πρόβλημα να διαιωνίζεται και ερχότανε πια στο γιατρό σε ένα στάδιο που μόνο αυτό μπορούσε να γίνει πάλι. Άρα είχε δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος. Ουσιαστικά λοιπόν, μεγάλωνε το πρόβλημα, αφαιρούσαμε το σημείο εκείνο στο οποίο εμφανιζόταν το σακουλάκι, να το πω έτσι, που εξήχε, ναι. Το πολύ απλά ναι. Το λέω, το αφαιρούσαμε, ξανά πηγαίναμε μια διαδικασία η οποία μπορούσε να επαναληφθεί πόσες φορές. Ίσως 2 με 3. 2 με 3. Γινότανε. Μάλιστα. Μια επώδυνη κατάσταση από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Για τουλάχιστον ένα μήνα. Τρομερή πόνη. Τρομερή πόνη, αυτό είναι, ήταν μάλλον κατά τη διάρκεια της επέμβασης και μεταχειρητικά. Σωστά. Σωστά. Προσέξτε κάτι. Αυτή η επέμβαση, αυτή η τεχνική, ναι. Δεν έχει καταργηθεί. Την κάνουμε. Απλά εξελίχθηκε πια η επέμβαση αυτή, γιατί βοήθησε η τεχνολογία και δεν χρησιμοποιούμε πια το νηστέρι και το ψαλίδι, άλλες πηγές ενέργειας, όπως είναι το λέιζερ. Όπως είναι ένα ψαλίδι περίχων, το οποίο επί της ουσίας το λέμε ψαλίδι γιατί έχει 2 σιαγόνες. Δεν είναι όμως αυτό. Απλά ακουμπάει τον ιστό και στις σιαγόνες αυτές δίνουμε πολύ μεγάλη κινητική ενέργεια, με αποτέλεσμα όταν η κινητική ενέργεια μεταφερθεί στον ιστό, τα κύτταρα αρχίζουν να πάλλονται πάρα πολύ γρήγορα. Αυξάνονται οι τριβές και λύνονται οι δεσμοί. Και έτσι αποκολλάται. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κόβεται αυτό αφαιρείται, το σημείο, αφαιρείται αυτό το σημείο, αλλά με διαφορετικό τρόπο, χωρίς να πονάει ο ασθενής. Χωρίς να πονάει, χωρίς να δημιουργείται τραύμα, χωρίς να δημιουργείται ακράτεια ή στένωση, με αποτέλεσμα η τεχνική αυτή να τη χρησιμοποιούμε έχει τις ενδείξεις της. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι ασθενείς που πρέπει αυτό να τους κάνουμε. Αλλά όχι πια με αυτόν τον τρόπο, με έναν τρόπο που τους θεραπεύει, χωρίς να τους ταλαιπωρεί και χωρίς να τους βάζει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Λοιπόν, θα πούμε αναλυτικά τι μεθόδους αντιμετώπισης έχουμε. Θέλω όμως, προτού φτάσουμε εκεί, να πούμε τα πιο συχνά συμπτώματα από την αιμορροειδοπάθεια. Έτσι. Ένα άτομο λοιπόν το οποίο αντιμετωπίζει αιμορροείδες, τι συμπτώματα έχει. Συμπτώματα. Το κορυφαίο και το οποίο είναι και ευλογία είναι αιμορραγία. Αιμορραγία. Γιατί είναι, αιμορραγία. Γιατί είναι κορυφαίο αλλά και παράλληλα σώζει. Το αίμα, από όπου και αν το δούμε, μας κινητοποιεί. Δεν μπορεί δηλαδή να ματώνει το αυτί μας και να μην πάμε στο γιατρό. Είναι λοιπόν ένα καμπανάκι, με αυτή την έννοια το λέτε. Να βλέπουμε στα ούρα αίμα και να μην πάμε σε γιατρό. Λοιπόν, είναι ένα καμπανάκι. Σωτήριο, γιατί με κάποιες ενδείξεις που θα πάρει ο συγκεκριμένος γιατρός από το ιστορικό του αρρώστου, από τις εξετάσεις που θα του ζητήσει να κάνει, μπορεί να τεθεί και υποψία ότι είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό από μια αιμορροειδοπάθεια που είναι διαχειρίσιμη.
και να είναι, για παράδειγμα, ένας πολύποδας, να είναι κολπώματα, να είναι ένας καρκίνος, μια κακοήθεια. Άρα λοιπόν το αίμα θα φέρει τον ασθενή στο γιατρό και ο γιατρός πολύ σωστά θα το χειριστεί, θα κάνει τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις που κρίνει και που χρειάζονται. Και έτσι, εάν ακόμα είμαστε άτυχοι και είναι μια κακοήθεια, θα την έχουμε βρει σχετικά νωρίς και πάλι ο ασθενής μας θα θεραπευτεί και θα γίνει καλά. Άρα λοιπόν έχουμε την αιμορραγία. Διπλό το όφελος. Είναι η αιμορραγία. Mm-hmm. Που βέβαια στην περιοχή του προκτού τη λέμε και αιματοχεσία. Έτσι. Η αιμορραγία. Ο πόνος. Ο πόνος μπορεί να οφείλεται στη διόγκωση των αιμορροϊδών, αλλά μπορεί να οφείλεται και σε μια ραγάδα που πάλι έχει σχέση με την αιμορροϊδοπάθεια. Άρα είναι συγγενείς παθείς και συγγενείς παθείς. Και πολλές φορές συνυπάρχουν. Είναι η πρόπτωση. Οι αιμορροϊδές βγαίνουν πια έξω. Πρίζονται, ενοχλούν, τις πιάνει ο ασθενής και πολλές φορές έχει μάθει, μιλώντας με άλλους συνασθενείς του, να βάζει κάποια λυφή και μετά το τέλος της σκένωσης να τις πρόχνει προς τα μέσα. Και πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι, εγώ έχω συναντήσει τέτοιους ασθενείς, όπου αναγκάζονται να πάνε στη δουλειά τους ή πολύ αργά ή να ξυπνήσουν πολλές ώρες νωρίτερα για να διαχειριστούν αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Να κάνουν την πρωινή τους σκένωση, να βάλουν τις αιμορροϊδές μέσα και να περάσουν 1 με 2 ώρες ώστε να είναι πάλι λειτουργικοί. Είναι μια βάσανος αυτή. Μεγάλη. Μεγάλη. Χαρακτηριστικά θα σας πω, είχα ένα συνάδελφο που τον χειρούργησα και μου λέει μετά, μου λέει με απάλλαξες από κάτι μεταξύ αστείου και σοβαρού, γιατί μου λέει είχα βρει ένα σαν σαμάρι σκληρό που μετά την γένωση καθόμουνα για να λύσω το πρόβλημά μου και τώρα μου λέει δεν θα πάρω όλο και δεν θα παραγγείλω και άλλο, μου λέει, για το εξοχικό. Μάλιστα, κατάλαβα. Άρα σκεφτείτε, ναι, μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά επειδή το ζω... Δεν είναι αστείο σίγουρα για εκείνους οι οποίοι το βιώνουν. Έτσι, σκέφτονται. Αν θα μείνουν σε ξενοδοχείο και πώς θα είναι η διάταξη της τουαλέτας. Αν θα πάνε διακοπές. Αν θα πάνε με άλλους ανθρώπους. Τι ώρα θα ξυπνήσουν. Αν τους τύχει ομιγέννητο και ένωση μέσα στην ημέρα. Που πια δεν είναι λειτουργική. Μάλιστα. Άρα σου λέει να μην φάω. Να μην... Απίστευτο. Δεσμευτικό πάρα πολύ από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Απίστευτο δεσμευτικό. Έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής αιμορραγία, πόνο. Την πρόπτωση. Τι άλλο. Το αίσθημα τελούς αφόδευσης που είναι πολύ συχνό. Δηλαδή ο ασθενής δεν μπορεί να κενώσει σωστά. Πρέπει να. Δεν νιώθει ανάλαφρος λοιπόν. Δεν νιώθει. Πρέπει να ξαναπάει ή πρέπει να μείνει πολλή ώρα. Έτσι. Ο κνισμός. Η φαγούρα δηλαδή. Άλλο σύμπτωμα της αιμορροϊδικής νόσου. Πάντως όλα αυτά που μου λέτε αντιλαμβάνομαι ότι σε ένα κοινωνικό περιβάλλον σίγουρα δημιουργούν σοβαρότατο πρόβλημα. Απίστευτο. Πολύ δε περισσότερο για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα επάγγελμα που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κοινωνικότητα και όχι μόνο. Γιατί όλοι ακριβώς με τον ένα με τον άλλον τρόπο έρχονται σε επαφή με πολλούς ανθρώπους. Τώρα. Είπατε όμως κάτι το οποίο το θεωρώ κρίσιμο. Μιλήσατε για καρκίνους, για κακοήθειες. Και θέλω να πάμε παρακαλώ να δούμε λίγο τους μύθους και τις αλήθειες που υπάρχουν γύρω από την αιμορροϊδοπάθεια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πρώτος μύθος. Οι αιμορροϊδες μπορεί να οδηγήσουν σε καρκίνο του παχαίου εντέρου. Όχι. Γιατί? Δεν υπάρχει αυτή. Προηγουμένως είπατε ότι μπορεί να έχουμε κάποια κακοήθεια, ναι, ίσως στην περιοχή. Ναι. Αλλά όχι από τις αιμορροϊδες. Mm-hmm. Μία κακοήθεια που έχει δημιουργηθεί είτε κάτω στον προκτό, είτε πιο ψηλά στο παχιέντερο, για γονιδιακούς λόγους. Απλά, ό,τι πάσχει εκεί, οι ασθενείς νομίζουν ότι έχουν αιμορροϊδές. Και μπορεί να είναι αιμορροϊδές, μπορεί να είναι ραγάδα, μπορεί να είναι πολύποδας, μπορεί να είναι συρίγγιο, μπορεί να είναι απόστημα, μπορεί να είναι κακοήθεια. Όλοι έρχονται ότι έχουν αιμορροϊδές. Ακόμη και αν μείνει μία αιμορροϊδά χωρίς να την αντιμετωπίσει ο ασθενής, αυτή δεν μπορεί να μεταβληθεί με το πέρας του χρόνου, όχι, σε κάτι κακοήθειες. Όχι, ευτυχώς όχι. Mm-hmm. Όχι. Γι' αυτό είναι μύθος. Μάλιστα. Δεύτερον, οι πικάντικες τροφές προκαλούν αιμορροϊδές. Όχι, δεν προκαλούν. Λένε μη τρως καυτερά. Ναι, καυτερά. Θα εντείνει το πρόβλημά σου. Κόκκινο κρασί. Δηλαδή, ό,τι έχει σχέση με το διαιτολόγιο, δεν είναι. Όχι. Δεν προκαλούν, αλλά υπάρχουν κάποιες μελέτες ελαφρώς τεκμηριωμένες. Σας βλέπω λίγο προβληματισμένο. Ναι, είναι ελαφρώς τεκμηριωμένες, οι οποίες λένε ότι κάποιες τροφές, εάν έχουμε αιμορροϊδοπάθεια, επιτείνουν τη συμπτωματολογία της. Μέχρι εκεί. Άρα δεν αποδεικνύεται κάτι και είναι καθαρά συμπτωματικό ή κάποιοι άνθρωποι μπορεί να το συνδέουν στο μυαλό τους αυτό το πράγμα ότι συμβαίνει. Τρίτον, η κατανάλωση φυτικών ινών αποκλείει την εμφάνιση αιμορροϊδών. Αληθώς? Ναι. Αληθεύει? Όχι. Η κατανάλωση φυτικών ινών, αλλά και νερού, ή θα επιβραδύνει την εξέλιξη αιμορροϊδοπάθειας, mm-hmm,
ή θα τη γλυκάνει. Γιατί? Γιατί θα λύσει κατά ένα μεγάλο μέρος το θέμα της δυσκυλιότητας. Άρα ένας παράγων του περιβάλλοντος που οδηγεί σε μοροειδοπάθεια θα αφαιρεθεί. Μικρότερη λοιπόν πίεση στην περιοχή. Μικρότερη πίεση στην περιοχή. Μικρότερες πιθανότητες να εκδηλωθεί νόσος ή να εκδηλωθεί πιο αργά. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Είναι, όμως. Είναι. Άρα αυτό μπορούμε να το πούμε κάτι μεταξύ μύθου και πραγματικότητας. Κάτι τέτοιο και όταν ειδικά έρχονται ασθενείς και είναι πρώτου-δευτέρου βαθμού, το πρώτο πράγμα που τους λέμε είναι πολλές φυτικές ίνες, πολύ νερό και αεροβική άσκηση. Κολύμπι περπάτημα. Κολύμπι περπάτημα. Για να κινείται ουσιαστικά το παχύ έντερο σωστά. Για τη δυσκυλιότητα. Okay. Άρα λοιπόν το κλειδί μας στην περίπτωση αυτή για να νιώσει καλύτερα κάποιος που έχει αιμορροειδοπάθεια είναι να αντιμετωπίσει στο μεγαλύτερο βαθμό τον εφικτό την δυσκυλιότητα. Ακριβώς. Μάλιστα. Μύθος τέταρτος. Οι αιμορροίδες μπορεί να προκληθούν από το προκτικό σεξ. Όχι. Δεν σημαίνει αυτό. Είστε κάθετος. Καμία σχέση. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Το κάθισμα σε κρύο πεζοδρόμιο μπορεί να προκαλέσει αιμορροίδες. Ναι, δεν μπορεί βέβαια. Παίζει ρόλο γενικώς η αλλαγή θερμοκρασίας όμως. Παίζει. Αυτό που έχει επικρατήσει είναι ότι οτιδήποτε κρύο στην περιοχή βοηθάει στην ύφεση των συμπτωμάτων των αιμορροίδων. Στην ύφεση. Στην ύφεση. Σε κάποιους βοηθάει, σε κάποιους όμως είναι καταστροφικό γιατί έχουν ραγάδα. Και βάζοντας κρύο είναι ότι χειρότερο. Υπάρχει συστολή διαστολή δηλαδή εκεί έτσι, και αντιμετωπίζουμε άρα, άλλα προβλήματα έτσι, που δεν συνδέονται με αιμορροειδοπάθεια. Άρα θα λέγαμε ότι η καθαριότητα της περιοχής πρέπει να γίνεται με χλιαρό νερό. Μάλιστα. Μύθος έκτος. Οι αιμορροίδες είναι πάθηση των ηλικιωμένων. Νομίζω ότι είπαμε από αυτό αρχή. Από πριν και ναι, ήταν ναι. Σαφές ότι κάθε άλλο μάλλον κάθε αποδεικνύεται ότι γίνεται όλο και πιο συχνή σε νέους. Οι αιμορροίδες είναι μόνιμες και δεν θεραπεύονται. Οι αιμορροίδες είναι μόνιμες. Και όταν είναι φυσιολογικές είναι πολύ ωραία. Και τις χρειαζόμαστε, όπως είπαμε. Όταν όμως είναι παθολογικές και αρχίζουν να μας δημιουργούν προβλήματα, θεραπεύονται και μάλιστα αποτελεσματικά και χωρίς να έχουμε υποτροπές. Χωρίς δηλαδή να ξαναβγαίνουν. Ένα από τα βασικά ζητήματα πριν φτάσει κανείς να τις αντιμετωπίσει με χειρουργική μέθοδο είναι εάν μπορεί κανείς να τις αντιμετωπίσει σε πολύ αποτελεσματικό βαθμό όμως με φαρμακευτική αγωγή. Ναι. Κοιτάξτε. Η αιμορροειδοπάθεια έχει 4 στάδια. Τα πρώτα δύο, το πρώτο, δεύτερο, είναι στάδια τα οποία δεν χρειάζεται επέμβαση. Πρώτο, δεύτερο, λίγο προσδιορίστε τι ακριβώς εννοώ. Κοιτάξτε, επειδή το λέμε πολύ, πολύ αυτό, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία να το περιγράψουμε, περισσότερο για βιβλία και για φοιτητές ιατρικής. Ναι. Αυτή πρέπει να μας μείνει ότι στο τρίτο και τέταρτο στάδιο, που είναι τα χειρουργικά, έχει ο ασθενής πια έντονη συμπτωματολογία. Δηλαδή, όλα αυτά που αναφέραμε. Βγαίνουν έξω, ναι. Άλλες φορές μπαίνουν μόνες τους, άλλες πρέπει να τις βάλουν οι ίδιοι, μένουν μόνιμα έξω. Όταν δηλαδή κάνουν την εμφάνισή τους μόνιμα, θα λέγαμε, και έχουμε αιμορροίδες εξωτερικές, τότε είναι χειρουργική η νόσος. Όταν όμως έχουμε άλλα συμπτώματα όπως αίσθημα τέλους αφόδευσης, αίμα, κνησμό, οι αιμορροίδες όμως δεν προπίπτουν, τότε είναι τα πρώτα δεύτερα στάδια. Εκεί λοιπόν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με φάρμακα. Ναι, όχι με φάρμακα, πολύ πιο απλά. Με περπάτημα. Με γυμναστική αεροβική, όπως είπαμε, κολύμπι κτλ. Με πλούσια δίαιτα σε φυτικές ίνες, φρούτα, λαχανικά και αύξηση της ποσότητας του νερού. Άρα λοιπόν η άσκηση είναι και ο βασικός παράγοντας. Και απώλεια βάρους. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Και απώλεια βάρους. Η παχυσαρκία είναι άμεσα συνυφασμένη με αιμορροίδες. Σαφέστατα. Γιατί η παχυσαρκία κάνει μια πολύ μεγάλη διαρκή και πολλές φορές αυξανόμενη παρουσία της αιμοδοκυλιακής πίεσης. Την αυξάνει. Συνεπώς λοιπόν. Ένα πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε και να κρατήσουμε είναι ότι οτιδήποτε δυσκολεύει στην αφόδευση είναι αυτό που μπορεί να προκαλέσει ή να βοηθήσει στην εμφάνιση κάποιων συμπτωμάτων της αιμορροειδοπάθειας. Ακριβώς. Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τους τρόπους αντιμετώπισης. Νωρίτερα μας είπατε ότι στο παρελθόν αλλά και σήμερα το νηστέρι ήταν μία μέθοδος που χρησιμοποιούσατε, κυρίως ό,τι προέπιπτε το αφαιρούσατε χειρουργικά. Σήμερα τι έχει αλλάξει? Ναι. Όπως είπαμε. Μας στενοχωρούσε το να αφαιρούμε και να πετάμε όργανα τα οποία τα χρειαζόμαστε. Αυτό θεωρείται λοιπόν η αιμορροίδα. Δεν είναι κάτι το οποίο απλά το αφαιρούμε και τελειώσουμε με αυτό. Ακριβώς. Γιατί μας είναι άχρηστο. Ακριβώς. Είναι ένα όργανο χρήσιμο. Αυτό το βλέπουμε και σε άλλα. Παλιά, θυμάστε τις αμυγδαλές, τις βγάζαμε για ψιλοπίδημα.
τώρα, σπανίως κάνεις αμυγδαλεκτομή, πρέπει να έχει συμπτώματα και να έχει σοβαρές εμπλοκές. Γιατί πραγματικά όλα χρειάζονται. Άρα λοιπόν, τι έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να βοηθήσει η τεχνολογία και βοήθησε, ούτως ώστε να κάνουμε μία παρέμβαση στον αιμορροιδικό ιστό και αντί να τον αφαιρούμε να τον πετάμε, να τον θεραπεύουμε, ούτως ώστε ο ασθενής να έχει τις αιμορροίδες του, να μπορεί να κάνουν εγκράτεια και προστασία, αλλά να μην έχει τα δραματικά συμπτώματα αυτών. Να μην αιμορραγεί, να μην βγαίνουν έξω, να μην πονάει, να μην έχει αίσθημα τέλους αφόδευσης, να μην έχει κνισμούς, να είναι ένας υγιής άνθρωπος. Τώρα, οι τεχνικές είναι αρκετές. Όταν λοιπόν βλέπουμε στην ιατρική πολλές τεχνικές, σημαίνει ότι καμία δεν είναι η τέλεια. Γιατρέ, αντιλαμβάνουμε λοιπόν ότι η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ίδια τεχνική. Θα κάνω μια παρένθεση. Το μέλλον της ιατρικής είναι η εξατομίκευση σε όλα. Πλέον, τα επόμενα χρόνια, οι έρευνες ήδη γίνονται και έχουν πραγματικά προχωρήσει πολύ. Δεν θα παίρνει ο καθένας από εμάς όταν χρειάζεται μια θεραπεία το ίδιο τυποποιημένο σκεύασμα. Δηλαδή, η δοσολογία του σκευάσματος, του φαρμακευτικού, η σύστασή του θα είναι αποτέλεσμα του δικού μας γονιδιώματος. Μάλιστα. Δηλαδή, τα φτιαγμένα λοιπόν για τον ασθενή του καθενός. Αυτό είναι το μέλλον. Αυτό θα ζήσουμε τα επόμενα 20 χρόνια. Mm-hmm. Μία ιατρική κομμένη και ραμμένη, και αυτό είναι το σωστό, στον άνθρωπο. Ανθρωποκεντρική. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, πώς μπορεί λοιπόν μία μέθοδος να εφαρμοστεί σε έναν άνθρωπο διαφορετικού φύλου, διαφορετικής ηλικίας, διαφορετικής συμπτωματολογίας. Βεβαίως. Παρόλα αυτά, μπορεί να είναι χιλιάδες οι διαφορές, αλλά είναι και πολλά τα κοινά. Ο συγκεκριμένος λοιπόν ασθενής, όταν εξεταστεί από έναν χειρουργό, γιατρό που ασχολείται και έχει εμπειρία στην περιοχή, και βέβαια αυτό που λέω εγώ πάντα είναι ότι ο χειρουργός που ασχολείται με την περιοχή πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει όλες τις μεθόδους, όλες. Δεν προσαρμόζουμε δηλαδή τον ασθενή στη μέθοδο, η μέθοδος προσαρμόζεται στον άρρωστο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που εφαρμόζουμε όλες τις μεθόδους, ξέρουμε ποιες είναι οι ενδείξεις τους και ξέρουμε ποια μέθοδος ή συνδυασμός μεθόδων θα κάνει το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα για τον ασθενή. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη. Είναι να εξετάσουμε τον άρρωστο, να δούμε το πρόβλημά του και να συνθέσουμε τη θεραπεία εκείνη που θα του προτείνουμε, ούτως ώστε να γίνει υγιής. Ποια είναι τα κριτήρια εκείνη για τα οποία θα εφαρμόσετε μια συγκεκριμένη τεχνική? Δώστε μας δύο παραδείγματα. Ναι, έχουμε για παράδειγμα έναν νέο άνθρωπο της ηλικίας των 20 ετών και έχουμε έναν μεγαλύτερος ηλικία, της τάξης των 40, 50 ή 70 ετών. Ναι. Τα κριτήρια είναι πάρα πολλά. Έχουν να κάνουν με τη διατροφή του, με τον τρόπο ζωής του, με τις συνήθειές του, με τις παθήσεις που έχει. Μπορεί κάποιος να έχει και κάποια άλλη πάθηση. Βεβαίως. Να έχει, ας πούμε, ένα καρδιολογικό θέμα, ένα αναπνευστικό, έτσι. Ένα αγκιολογικό. Έχει να κάνει με τον τύπο της αιμορροιδοπάθειας που έχει. Έχει να κάνει με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται. Έχει να κάνει με το κυρίαρχο σύμπτωμα. Άλλος έρχεται μόνο με αιμορραγία. Άλλος με πόνο. Άλλος με τα δύο. Άλλος κάνει θρομβώσεις. Άλλος έχει αίσθημα τέλους αφόδευσης. Άρα όλα αυτά μαζί, συν κάποιες εξετάσεις που μπορεί να συστήσουμε για να μας βοηθήσουν στο τελικό συμπέρασμα, οδηγούν και την επιλογή, και αυτή είναι η ευθύνη του γιατρού. Έτσι, η ευθύνη του γιατρού είναι να πει στον ασθενή του ότι πιστεύω ότι οι δύο άξονες της θεραπείας μπορούν να πραγματοποιηθούν με αυτή τη θεραπεία. Και ποιοι είναι οι δύο άξονες? Να τελειώσουν, να εξαφανιστούν τα συμπτώματα και να μην χρειαστεί πάλι να χειρουργηθεί ο ασθενής. Μάλιστα. Αυτά είναι. Και εδώ, Και εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Βεβαίως. Όταν οι γιατροί είμαστε πιο νέοι, έχουμε πολλές φορές την πεποίθηση ότι καλό είναι να είμαστε ευχάριστοι στον άρρωστο, δηλαδή να εφαρμόσουμε μία μέθοδος που θα είναι εντελώς ανώδυνη. Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε χρήσιμοι, και πλέον λέω στον άρρωστο, μπορώ να σου κάνω αυτό, αλλά φοβάμαι ότι σε ένα χρόνο θα ξανάρθεις να χειρουργηθείς. Σου προτείνω λοιπόν κάτι το οποίο μπορεί να σε ταλαιπωρήσει μια εβδομάδα, αλλά θα σου λύσει το πρόβλημα για μια ζωή. Ουδής έχει βρεθεί να μου πει ότι κάνε μου κάτι που είναι ανώδυνο και εντελώς και μια χαρά και να έχω το σε ένα χρόνο. Αλλά όλοι λένε εντάξει, δεν πειράζει, και μια εβδομάδα και 10 μέρες και 5 μέρες, ας ταλαιπωρηθώ λίγο,
ας πάρουν απαυσίπονο, αλλά θα ξέρω ότι έχω λύσει το πρόβλημά μου για πάντα. Νομίζω αυτή είναι η πεμπτουσία της ιατρικής. Ο ασθενής, ωστόσο, γιατρέ, ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω, είναι εκείνος ο οποίος σας υποδεικνύει ή ζητάει μια συγκεκριμένη μέθοδο, γιατί την έχει ακούσει, γιατί κάποιος είναι ασθενής του, μπορεί να την έχει κάνει και εκείνος. Βεβαίως. Η σύγχρονη εποχή με τη διάχυση της πληροφορίας, αλλά και με τις ανταλλαγές των απόψεων, διαμορφώνει στον άρρωστο μια πεποίθηση ότι αφού δούλεψες αυτόν ή αφού το έδωσε κάποια διαφήμιση, το άκουσα, αυτό κάνει και σε μένα. Ανθρώπινο, λογικό είναι. Και αν, ας πούμε, και οι προσλαμβάνουσες εμπειρίες του είναι ότι ήταν και εντελώς ανώδυνο και αποτελεσματικό, αλλά αυτός δεν ξέρει σε πόσο βάθος χρόνου, το ζητάει. Μπορεί να είναι όμως μια θαυμάσια μέθοδος για το φίλο του και πράγματι να τον βοήθησε, αλλά να είναι κατάλληλη για τον ίδιο. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις, ούτε δηλαδή να του πεις ναι, θα σου κάνω αυτό. Με τίποτα. Επιλέγεις λοιπόν την κάθε σωστή μέθοδο για τον κάθε ασθενή, ανάλογα με το πρόβλημά του και τη συμπτωματολογία του. Πάμε λίγο να δούμε όμως τώρα τις μεθόδους εκείνες οι οποίες θεωρούνται πρωτοποριακές, ανώδυνες, στο δυνατόν βέβαια, και βέβαια το αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να έχουν, αν είναι προσωρινό ή αν είναι σε βάθος χρόνου, μόνιμο δηλαδή. Μία από αυτές, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι η λεγόμενη τριλογία ή αλλιώς trilogy στα αγγλικά. Ναι. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή, πώς πραγματοποιείται και σε τι διαφέρει από τις υπόλοιπες? Κοιτάξτε, όπως είπαμε στην αρχή, τα τελευταία χρόνια, 20 με 25, άλλαξε η κουλτούρα θεραπείας της αιμορροιδοπάθειας. Άρα λοιπόν, ο στόχος είναι, όπως είπαμε, να απαλλαγούμε από τα συμπτώματα, να μην επανέλθουν, άρα να μην χρειαστεί να χειρουργηθούμε, και αν είναι δυνατόν αυτό να γίνει με τον πιο φυσιολογικό τρόπο. Να αποφύγουμε δηλαδή τα κοψίματα, τους ακροτηριασμούς, τις επιπλοκές και να δώσουμε μια θεραπεία ελάχιστα επεμβατική. Παράδειγμα, μια πολύ κοινή χειρουργική επέμβαση είναι η αφαίρεση της χολής. Η αφαίρεση της χολής, πώς την κάνουμε? Παλιά κάναμε μια τεράστια τομή, μπαίναμε μέσα με τα χέρια μας. Ανοιχτή τομή, ανοιχτή η επέμβαση λοιπόν. Ανοιχτή, αφαιρούσαμε τη χολιδόχο κύστη, κλείναμε αυτό. Τώρα λαπαροσκοπικά γίνεται με τρεις τρυπούλες ακριβώς το ίδιο, δηλαδή πάλι αφαιρείται η χολιδόχο κύστη, χωρίς να υπάρχει τραύμα. Αυτό δηλαδή που τον ασθενή τον καθυλώνει είναι το τραύμα. Και επίσης το τραύμα κάνει και τις επιπλοκές. Μάλιστα. Κάνει τις πνευμονικές επιπλοκές, τις καρδιολογικές, τις τοπικές, υπτικές ή όχι. Άρα λοιπόν, όλη η ιατρική, πέρα από την εξατομίκευση, πάει και στην ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση. Προφανώς και για να μην έχει προβλήματα μετά, αλλά και στην αποκατάσταση να μην είναι τόσο επώδυνη. Και μία τελευταία παρένθεση σε αυτό για να κλείσουμε. Απλά επειδή είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κοινό, τώρα, τα τελευταία χρόνια, μπορούμε να αφαιρούμε τη χολή χωρίς οπές από το στόμα. Αυτό είναι ένα κομμάτι που σίγουρα θα το συζητήσουμε το σε μια άλλη ευκαιρία. Ωραία. Άρα λοιπόν, θα βρεθούμε μαζί. Βλέπουμε τις τάσεις. Ναι. Οι τάσεις ποιες είναι? Ελάχιστα επεμβατική παρέμβαση, όσο γίνεται πιο κοντά στο φυσιολογικό. Και βέβαια αυτό καταλαβαίνω ότι είναι και λιγότερο επώδυνη. Σαφώς. Αυτό λοιπόν κάνει αυτό που με ρωτήσατε, δηλαδή το trilogy, είναι ουσιαστικά μια εξέλιξη της μεθόδου που χρησιμοποιούμε υπέρηχους. Ο υπέρηχος το χρειαζόμαστε για να ανιχνεύσουμε τα παθολογικά αγγεία. Δηλαδή, μπήκαμε στην παθοφυσιολογία της αιμορροιδοπάθειας και είπαμε το εξής, ότι γιατί εγώ, ας πούμε, έχω αιμορροιδοπάθεια και εσείς δεν έχετε? Γιατί μείνατε φυσιολογικός? Διότι εγώ έχω κάποια θέματα πια. Ποια είναι? Είναι κάποια παθολογικά αγγεία που δημιουργούν την νόσο και είναι και η πρόπτωση, το ότι βγαίνουν έξω. Άρα τι κάναμε? Με ένα ειδικό όργανο, όπως είναι το υπέρηχο που κάνουμε στην κοιλιά, ανιχνεύουμε την περιοχή, να βρούμε αυτά τα 6 συνήθως παθολογικά αγγεία που ευθύνονται για την αιμορροιδική νόσο. Μάλιστα. Ο υπέρηχος θα τα βρει. Από τη στιγμή που θα τα δούμε, με ειδικές ραφές τα κλείνουμε. Άρα λοιπόν, απαγορεύουμε αυτό το παθολογικό αίμα να τροφοδοτεί τον αιμορροιδικό ιστό. Επομένως, ένα λεπτάκι. Για να το βλέπουμε αυτό και να το καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί, πάμε παρακαλώ λίγο να δούμε το animation που έχουμε εδώ στην περίπτωση. Οι αιμορροίδες είναι αυτά τα μόβ. Λοιπόν, έχουμε αριστερά και δεξιά τις αιμορροίδες, οι οποίες είναι έτοιμες να δημιουργήσουν ένα ζήτημα στον ασθενή. Εδώ λοιπόν, ο υπέρηχος εντοπίζει. Μάλιστα. Εντοπίζει, έτσι. Και το ράμα αυτό, το οποίο να πούμε ότι είναι απορροφήσιμο και μετά από 2 μήνες φεύγει από μόνο του. Άρα δεν χρειάζεται αφαίρεση. Δεν χρειάζεται αφαίρεση.
Αυτό ακριβώς το αγκείο, το παθολογικό που ανιχνεύτηκε, συνήθως είναι 6 όπως είπαμε, αυτό είναι το πρώτο που βλέπουμε εδώ, απολυνώνεται, δηλαδή κλείνει. Επομένως, δεν... Συνεπώς διακόπτει την ροή αίματος στο συγκεκριμένο σημείο. Προς τις αιμορροίδες. Άρα επομένως, αιμορροίδες... δεν υπάρχει διόγκωση στις αιμορροίδες. Έτσι. Οι αιμορροίδες λοιπόν δεν δέχονται παθολογική αιμάτωση, δέχονται φυσιολογική. Συρρυκνώνονται, μικραίνουν, γίνονται φυσιολογικές. Αυτό που κάνουμε τώρα. Ερώτηση, γιατρέ. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά εδώ είπατε ότι δέχονται μια φυσιολογική ροή ή δεν δέχονται καθόλου. Γιατί αν δεν δέχονται καθόλου, φαντάζομαι ότι θα πάμε σε μια νέκρωσή τους. Σωστά. Φυσιολογική ροή. Οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες στην περιοχή είναι χιλιάδες. Μάλιστα. Οπότε εξασφαλίζεται μια φυσιολογική αιμάτωση, αλλά βγαίνει εκτός η παθολογική. Αυτό που είδαμε στο τέλος, που συνεχίζονται οι γραφές. Μπορούμε να το βλέπουμε πάλι, παρακαλώ. Ναι. Τι είναι, ότι, ωραία, κλείσαμε το παθολογικό αγκείο. Εξασφαλίσαμε ότι οι αιμορροίδες δεν θα δέχονται παθολογική αιμάτωση, άρα θα γίνουν φυσιολογικές. Mm-hmm. Όμως έχουν ήδη κρεμάσει, ήδη βγαίνουν έξω. Άρα εκεί πρέπει... τι κάνουμε. Αυτό. Αυτές οι γραφές προς τα κάτω, προς τον προκτό που είναι η έξοδος, όταν δέσουμε το ράμα, τότε γίνεται μία ανόρθωση. Και ο ιστός που κρεμόταν και βγαίνει έξω από τον προκτό μας, ξαναμπαίνει μέσα. Άρα λοιπόν λύσαμε και το θέμα της κακής αιματικής ροής, αλλά και το θέμα της πρόπτωσης. Άρα ούτε έξω είναι αιμορροίδες, ούτε είναι παθολογικές. Επαναφέραμε λοιπόν τον ιστό, τον υγιή, αν μου επιτρέπετε ιστό, στο ίδιο επίπεδο με αυτό της πρόπτωσας αιμορροίδας. Σωστά. Με αποτέλεσμα λοιπόν να γίνεται πάλι ομοιόμορφη η κατάσταση στο σημείο εκείνο, άρα δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του ξένου σώματος. Να είναι πλέον στο αυτό χώρο λοιπόν αυτόν. Είναι ιδανικό με αυτά τα πλεονεκτήματα που βλέπουμε. Θα τα δούμε τώρα αναλυτικά. Θα τα δούμε. Είναι ιδανικό για μία αιμορροιδοπάθεια τρίτου βαθμού. Βαριάς μορφής δηλαδή. Ναι, όχι τετάρτου που είναι πιο βαριά. Και σε κάποιες περιπτώσεις με κάποιες ενδείξεις τετάρτου. Αυτό μπορεί να γίνει αντί με τις ραφές με χρήση λέιζερ, ίνας λέιζερ, που είναι για το δεύτερο βαθμό. Για πιο απλές περιπτώσεις λοιπόν, από αυτό. Άρα βλέπουμε σιγά σιγά από την κουβέντα μας ότι όλα είναι χρήσιμα. Και η υπέρυχη και το λέιζερ και τα ψαλίδια υπερύχων, όλα είναι χρήσιμα, αρκεί να ξέρουμε πού θα, θα πάμε. Άρα, τώρα, αν είναι τετάρτου βαθμού, που είναι ο μεγαλύτερος βαθμός και η συμπτωματολογία είναι πολύ έντονη, έχουμε ως σημείο αναφοράς αυτή τη μέθοδο με τους υπέρυχους, το Trilogy που λέτε, και το οποίο εξασφαλίζει ότι θα κάνουμε φυσιολογικές αιμορροίδες μας, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να χρειάζεται ή και η χρήση λέιζερ συμπληρωματικά, όχι όπως είπαμε για τον δεύτερο βαθμό, αλλά για κάποιους όζους οι οποίοι δεν μπορούν να ελεγχθούν μόνο με αυτό, ή ακόμα και του ειδικού ψαριδιού υπερύχων. Όλα λοιπόν αυτά όλα μπορούν στη φαρέτρα να συνεργαστούν. Να συνδυαστούν μάλλον, έτσι, για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι μόνιμο. Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Οι στόχοι είναι δύο. Πρώτον, δεν πρέπει να έχουμε πάλι συμπτώματα από τις αιμορροίδες, δηλαδή πρέπει να έχουμε ποιότητα ζωής, και δεύτερον, δεν πρέπει να ξανασχοληθούμε με αυτό. Ερώτηση. Η εφαρμογή της μεθόδου αυτής σε μια αιμορροίδα σημαίνει ότι δεν θα έχουμε υποτροπή σε κάποιο άλλο σημείο της περιοχής ή αποκλείει και τα άλλα σημεία? Δεν θα έχουμε υποτροπή, διότι, όπως είδατε, εδώ φτιάξαμε ένα αγκείο, έτσι. Η κάθε αιμορροίδα αιματώνεται, αντιστοιχούν δύο. Άρα, τρεις είναι οι κύριες αιμορροίδες, έξι τα αγκεία. Και τα έξι αγκεία θα τα φτιάξουμε, θα τα βρούμε και θα τα πολυνώσουμε. Συνεπώς, κλείνουμε ολιστικά την περιοχή ολόκληρη. Ακριβώς. Δεν είναι ότι αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα τη φορά. Α, έχουμε ας πούμε μία αιμορροίδα η οποία έχει εξογκωθεί, θα κάνουμε μόνο αυτήν. Κάνουμε όλη την περιοχή. Όλη σωστά. Ακριβώς. Επομένως, μία και έξω τελειώνουμε αυτό το πράγμα. Και διαρκεί 15 με 20 λεπτά. Θα τα δούμε. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει λοιπόν, αυτή η μέθοδος. Το πρώτο το εξαντλήσαμε. Ναι. Δεν απαιτείται το μύστο δέρμα. Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ναι, δεν υπάρχει τραύμα. Δεν υπάρχει τραύμα. Μπαίνει λοιπόν ο ασθενής μέσα στο νοσοκομείο. Γι' αυτό και δεν υπάρχει και πόνος. Μάλιστα. Να μπαίνει λοιπόν ο ασθενής μέσα. Γίνεται τοπική ή γενική αναισθησία, γιατί βλέπουμε εδώ ότι δεν απαιτείται γενική. Ο ασθενής μπαίνοντας θα κάνει τον έλεγχο, τον προχειρητικό. Είτε μπείτε εσείς στο αεροπλάνο, να πάτε στα Χανιά, είτε στο Σίδνεϊ, ήδη οι κανόνες ασφαλείας είναι. Έτσι και στη χειρουργική. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ θα γίνει, θέλουμε την πλήρη ασφάλεια.
θα γίνει ο προεγχειρητικός έλεγχος. Θα κάνουμε τις εξετάσεις αίματος, θα κάνουμε την ακτινογραφία θώρακος, θα κάνουμε το καρδιογράφημα, θα τον δει ο καρδιολόγος, θα είμαστε όλα okay. Η νάρκωση που δίνουμε δεν χρειάζεται να είναι γενική νάρκωση, έτσι. Συνήθως είναι μία μέθη, όπως κάνουμε μία γαστροσκόπηση, όπως κάνουμε μία κολονοσκόπηση. Η διάρκεια της επεμβάσεως είναι 15 με 20 λεπτά πλέον, έτσι. 30, αν χρειάζεται και συνδυασμός, όπως είπαμε. Και ο ασθενής πάει σπίτι του μετά από λίγες ώρες. Δεν χρειάζεται να μείνει στην κλινική, δεν χρειάζεται διανυκτέρευση. Είναι λειτουργικός όμως άμεσα. Είναι λειτουργικός άμεσα. Ή θα χρειαστεί, για παράδειγμα, κάποιος χρόνος αποκατάστασης, παράδειγμα, μία εβδομάδα, 10 μέρες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν χρειάζεται. Εάν εφαρμόσουμε μόνο το τρίλος, δηλαδή μόνο τους υπέρηχους, ο ασθενής από την επόμενη μέρα είναι πλήρως λειτουργικός. Μάλιστα. Γιατί όπως είπαμε, δεν υπάρχει τραύμα. Άρα δεν έχει κάτι να τον καθυλώσει τον ασθενή. Ούτε έχει να κάνει αλλαγές. Οι δραστηριότητες του όμως μπορούν να γίνουν κανονικά. Δηλαδή μπορεί, ναι, για παράδειγμα, να παίξει τένις, να κολυμπήσει, να κάνει μια άλλη δραστηριότητα η οποία προηγουμένως δυσκολευόταν να την κάνει. Είναι μια ιδανική θεραπεία, κυρίως και για αθλητές. Για να μπορούν άμεσα να επανέλθουν στις δραστηριότητές τους. Αυτό που καμιά φορά λέω στους ασθενείς είναι ότι αυτό που χρειάζεται τις πρώτες μέρες να αποφύγουμε είναι υπερβολική άρση βάρους. Ώστε να μην ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση αυτό, στην περιοχή. Για 10 μέρες, τίποτα άλλο. Στη διατροφή μας αλλάζει κάτι όταν κάνουμε πλέον αυτή τη θεραπεία? Όχι. Συστήνουμε βέβαια φρούτα, λαχανικά, νεράκι, όλα αυτά. Διατροφή πλούσια σε μεσογειακό τύπο, έτσι. Αυτό. Αυτό είναι κανόνας ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κλείνοντας την εκπομπή, οδεύοντας προς το τέλος. Η περίπτωση της αιμορροειδοπάθειας έχει συγγενείς παθήσεις οι οποίες μπορεί να μας μπερδέψουν και να καταλάβουμε ότι, παράδειγμα, αναφερθήκατε στην τραγάδα, πως αυτή είναι μια άλλη πάθηση και δεν είναι αυτή για την οποία ο πολλής κόσμος μιλάει ή φοβάται να μιλήσει. Ένα συρίγγιο, μια ραγάδα, ένα άλλο πρόβλημα. Οτιδήποτε συμβεί στην περιοχή, το βαπτίζουμε αιμορροίδες. Όλοι οι αιμορροίδες έρχονται στο γιατρείο. Αλλά από λάθος βέβαια το βαπτίζουν αιμορροίδες, γιατί δεν γνωρίζει κανείς. Δεν έχουν πάει σε κάποιο γιατρό να έχουν μια διάγνωση, αλλά θεωρούν ότι είναι αιμορροίδες. Ευτυχώς, στο 85% είναι αιμορροίδες. Γιατί όπως είδατε τώρα, είναι μια πάθηση που πολύ εύκολα αντιμετωπίζεται, ανώδυνα, σωστά, χωρίς, και δίνει πίσω. Εδώ είναι ωραίο, γιατί συχνά το λέμε. Μου λέει ένα ασθενής, δηλαδή, δεν το φανταζόμουν ότι για 1/4 που διήρκεσε αυτό, εγώ περίμενα τόσα χρόνια χωρίς να θεραπεύομαι, χωρίς να αναζητώ βοήθεια και ζώντας μία δύσκολη καθημερινότητα. Είναι δύσκολη. Δηλαδή, όπως μου την περιγράψατε νωρίτερα, πράγματι μοιάζει λίγο βουνό. Μοιάζει. Ένα τέτοιο πρόβλημα για την καθημερινότητα και την κοινωνική και την, ίσως και τη συζυγική ζωή για κάποιους ανθρώπους. Γιατρέ, οι θεραπείες αυτές, οι μέθοδοι που ουσιαστικά είναι ανώδυνες και δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που γνωρίζαμε πριν, επειδή είναι καινούργιες μέθοδοι, καλύπτονται από τα δημόσια ταμεία? Ναι. Οι ιδιωτικές ασφάλειες καλύπτουν πλήρως το κόστος, τα δε δημόσια κρατικά ταμεία ένα μέρος αυτού. Άρα λοιπόν υπάρχει και μια συμμετοχή από τον κάθε ασθενή για να υπάρχει η πλήρης κάλυψη του πακέτου και της μεθόδου αυτής. Λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε και να πούμε ότι το βασικό από όλα είναι η σωστή διατροφή, το πολύ νερό και η άσκηση. Η αεροβική άσκηση. Και αν φτάσουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, η σύσταση δικιά σας ποια είναι? Είναι όσο πιο νωρίς και ιδιαίτερα αν βλέπουμε αίμα στον ειδικό γιατρό, να έχουμε τη διάγνωση, να ησυχάσουμε ότι δεν είναι κάτι πιο σοβαρό και αν πράγματι είναι αιμορροειδοπάθεια, πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις εξατομικευμένες, όπως είπαμε. Αυτό είναι το κλειδί, νομίζω. Με απόλυτη ασφάλεια, με απόλυτη ασφάλεια και χωρίς πλέον την ταλαιπωρία των μεθόδων του παρελθόντος. Εξατομίκευση, νομίζω ότι είναι η λέξη κλειδί που αναφέρεται σε όλα αυτά. Γιατί ο κάθε ασθενής σίγουρα είναι μοναδικός. Μοναδικός. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Οι αιμορροίδες μπορούν να γίνουν ένας πραγματικός εφιάλτης για τον ασθενή. Οι συντηρητικές λύσεις μπορεί να είναι προσωρινές ή ακόμη και αναποτελεσματικές. Ωστόσο, σήμερα, τόσο η επιστήμη σε συνδυασμό με την τεχνολογία μπορούν να ανακουφίσουν μόνιμα πλέον τον ασθενή και να του δώσουν πίσω την ποιότητα ζωής του. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να θυμάστε ότι η ίαση σημαίνει έγκαιρη διάγνωση.